νέος χρόνος ήρθε, ωστόσο οι φορολογικές υποχρεώσεις του Γενάρη είναι της περσινής χρονιάς, όπως μας επενθυμίζουν οι φοροτεχνικοί. Νέα χρονιά, παλές όμως οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων και συγκεκριμένα για το μήνα Ιανουάριο έχουμε την 7η δόση του φόρου εισοδήματος για αυτούς που επέλεξαν να πληρώσουν σε δόσεις το φόρο που προέκυψε για τα εισοδήματα το 2021. Είναι η 9η δόση του ένφια και αυτή είναι η επιλογή για 10 δόσεις που υπήρχε δυνατότητα για τους κατόχους ακινήτων. Και επιπλέον όμως υπάρχουν και κάποιες απαιτήσεις που έχουν οι συνταξιούχοι το 2023. Συγκεκριμένα έχουμε την αύξηση κατά 7,75% για εκείνους όμως τους συνταξιούχους που η προσωπική διαφορά είναι μικρότερη από το ποσό που προκύπτει αν πολλαπλασιάσουν τη σύνταξη που λαμβάνουν επί του 7,75%. Για όσους το ποσό είναι μικρότερο θα πάρουν μεγαλύτερη αύξηση, για όσους όμως η διαφορά η προσωπική είναι μεγαλύτερη από την αύξηση που θα προκύψει, δυστυχώς θα περιμένουν τα επόμενα έτη να συμψηφιστεί αυτή η διαφορά. Ωστόσο, τα καλά νέα είναι και τους συνταξιούχους που θα δουν στους λογαριασμούς τους με το νέο έτος και αύξηση. Θα καταβληθεί για τον Ιανουάριο η αύξηση για αυτούς που δικαιούνται σε 2 δόσεις, γιατί το μήνα Δεκέμβριο έλαβαν αύξηση πήραν τη σύνταξη για το μήνα Ιανουάριο. Το 2023 αναμένεται και η απόβαση των αυξήσεων των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι κοντά στο 50% όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Για δε τον ιδιωτικό τομέα αναμένεται η συμφωνία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, γιατί εδώ το δημόσιο ή κάθε κυβέρνηση εκείνο που μπορεί να κάνει είναι μόνο να υπογράψει τη συμφωνία που κάνουν τα δύο μέρη, και επειδή αυτή η διαδικασία χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα να καταλήξουν στο ποσοστό αυξήσεων, κατά πάσα πιθανότητα θα δοθεί στον ιδιωτικό τομέα η αύξηση τον μήνα Μάιο. Δυστυχώς όμως στον ιδιωτικό τομέα δεν ισχύουν οι οριμάσεις. Παραμένουν μηδενικά τα έτη προϋπηρεσίας που έχουν οι εργαζόμενοι, γιατί μετά τις 14 Δευτέρου του 2012 νομοθετήθηκε ότι οι οριμάσεις θα ισχύουν μόνο αν η ανεργία πέσει κάτω από το 10%. Ενώ στον δημόσιο τομέα τα μόνα έτη που δεν μετρούν ως ορίμαση είναι τα έτη 2016-2017, μια άνηση μεταχείριση των εργαζομένων, δηλαδή ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα. Ας σημειωθεί πως τα τέλη κυκλοφορίας έχουν πάρει παράταση μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.